πρώτη παράσταση της χρονιάς σε θεατρική διασκευή Πάνου Αμαραντίδη. Με 40 ηθοποιούς, χορευτές και μουσικούς. Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας. Ζωντανά επισκηνής με πλήρη ορχήστρα ο Κωνσταντίνος και Μαρθαίος Τσαχουρίδης. Γη του Πόντου από 23 Δεκεμβρίου στο Radio City. Προπόληση viva.gr. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για αυτή την μαγεμένη πραγματικά Γη του Πόντου, αυτή τη συγκλονιστική Γη του Πόντου, που ακόμη και εμάς που δεν είμαστε πόντοι, που δεν έχουμε μνήμες έτσι από τις οικογένειές μας, μας συγκλονίζει κάθε ανάμνηση, κάθε αναφορά, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Δημήτρη Ψαθά Γη του Πόντου, την πιο συγκινητική θεατρική υπερπαραγωγή της χρονιάς. Κοντά μου είναι ο Πάνος Αμαραντίδης, κυρίες και κύριοι, δραματοποίηση, θεατρική διασκευή του έργου, σεναριογράφος. Κύριε Αμαραντίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ωραίο έργο είναι αυτό που φέρατε εδώ να το δούμε. Και φυσικά θέλω να διαβάσω από το δελτίο τύπου, γιατί μου άρεσε πολύ, αυτό που λέει: μουσική, νοσταλγία, άρωμα εποχής, παιδικές αναμνήσεις, αλλά και συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα ζωντανεύουν στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα, μέσα από τη θεατρική μεταφορά του μνημειώδους αυτοβιογραφικού ιστορικού αριστουργήματος του Δημήτρη Ψαθά. Είναι αυτό. Αυτό είναι, νομίζω, έτσι. Αυτό είναι, τα λέει όλα με τρεις σειρές. Είναι το μοναδικό έργο του Δημήτρη Ψαθά που δεν είναι θεατρικό. Είναι, πιστεύω, ένα χρέος του Ψαθά στην καταγωγή του, γιατί από τη μαμά του ήταν πόντιος. Ο πατέρας του ήταν από την Τένεδο. Γεννήθηκε όμως ο Ψαθά στην Τραπεζούντα και μεγάλωσε ως πόντιος. Και έγραψε αυτό το έργο, το οποίο είναι παιδικές αναμνήσεις, ό,τι θυμόταν μετά το θάνατο της μητέρας του, και κάποιες συνεντεύξεις που πήρε από επιζώντες ποντίους και τα λοιπά, και έκανε πραγματικά, είναι η βίβλος, όπως λέγεται, του ποντιακού ελληνισμού. Εμένα με είχε γοητεύσει όταν το διάβασα. Εσείς είστε πόντιος προφανώς. Είμαι πόντιος και από τους τέσσερις. Και οι δύο γιαγιάδες και οι δύο αναμπάμπα μπαντάμ που λέμε. Αναντάμπα μπαντάμπα, έτσι τέλος πάντων. Κύριε Αμαραντίδη, είχατε διαβάσει πριν από αυτό, γνωρίζατε για την ιστορία σας, είχατε εντρυφήσει? Όχι πολλά. Και είμαι και φιλόλογος. Έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο. Ήξερα πολύ λίγα πράγματα, όχι πολύ λίγα, αρκετά, για τη μικρασιατική καταστροφή και την καταστροφή των ποντίων, τη γενοκτονία, ως εκεί. Ο Ψαθάς ήταν το κίνητο, το βιβλίο, να ψάξω. Μου πήρε 9 μήνες έρευνας αυτό. Και σε εκείνο πρέπει να πήγε, να πήρε πολύ η έρευνα που έκανε. Πιστεύω έτσι, ότι πήρε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αν θεωρήσουμε ότι το εξέδωσε 5 χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας του, που εγώ πιστεύω ότι ο θάνατος της μητέρας ήταν το κίνητρο για να το κάνει. Όντας σε μια ηλικία πια που δεν είμαστε 20-25 χρονών, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνοντας, η απώλεια των γονιών, ή αναζητούμε όλοι κάτι παραπάνω στο πέρασμά μας από αυτή τη ζωή. Να σας ομολογηθώ κάτι. Παρακαλώ. Όταν έκανα αυτό το έργο και τελείωσε, που δεν τελειώνει ποτέ αυτή η έρευνα, θα συνεχίσω κι άλλο πια, αισθάνθηκα ενοχή, γιατί νέος δεν άκουγα, εντός εισαγωγικών, τον παππού και τη γιαγιά που έλεγαν τον καημό τους. Ήμασταν νέοι και το περνάγαμε. Εσείς και όλοι νέοι, έτσι. Όλοι, μόνο εγώ. Όλοι στην νεανική ηλικία λέμε, όχ, τα ίδια θα ακούσουμε τώρα, τι μας λέει από τότε. Άλλοι έχουν μνήμες από πολέμους, ο καθένας έχει παππούδες. Και δεν μπορούσα να καταλάβω το μέγεθος του πόνου που έφεραν. Αν και ήταν πολύ αξιοπρεπής και τον πόνο δεν τον μετέφεραν τόσο πολύ όσο θυμόταν τις καλές μέρες. Περνάγαν καλά. Γι' αυτό και στην παράσταση, στον πρόλογο μου γράφω ότι η ζωή στον πόντο ήταν ωραία. Γιατί για να θυμόμαστε και να νοσταλγούμε μια ζωή που χάσαμε, πρέπει να ήταν ωραία. Ναι, βέβαια το μυαλό έχει και μια διάθεση και μια τάση ωραιοποίησης του παρελθόντος και του ό,τι έχει περάσει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ό,τι μαρτυρίες μας έχουν μεταφερθεί από εκείνη την εποχή είναι ότι πραγματικά ίσχυε καταρχάς το κοσμοπολίτικη. Δηλαδή είχαν ένα πλούτο και μια αρχοντιά οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Το οποίο. Και να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αριστοκρατία, δεν ξέρω. Όχι, δεν ήταν ένα αστικός τρόπος ζωής. Ναι, όπως και η Θεσσαλονίκη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Κοσμοπολίτικα κέντρα. Ακριβώς. Τώρα, μέσα από αυτό, πείτε μας λίγο, πού μας μεταφέρετε. Εντάξει, εγώ είπα την ουσία όπως την μεταφέρετε, αλλά ποια είναι τα σημεία που θα σταθεί ο θεατής βλέποντας την παράσταση να εκτελήσετε? Το έργο αυτό, επειδή έπρεπε να γίνει, να παρασταθεί, σκέφτηκα να το χωρίσω σε τρία μέρη. Στο αφηγηματικό μέρος, το μέρος το δραματοποιημένο, με ήρωες της αφήγησης του Ψαθά από τους
δίδεται ζωή, να μιλήσουν και λόγος, και στο μουσικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε... η μουσική με τον Πόντο είναι. Και έχουμε και την ευτυχία, γιατί είναι πραγματικά ευτυχία να συνεργαστούμε με τον Κωνσταντίνο και τον Μαρθέο Τσαχολίδη. Οι οποίοι αγκάλιασαν την παράσταση, συγκινήθηκαν από την παράσταση και δίνουν ψυχή, κανονικά ψυχή και σώμα, όπως λένε και οι ίδιοι, στη δουλειά μας. Όταν λοιπόν εγώ το διάβασα το βιβλίο, είπα ότι αυτό για να γίνει παράσταση πρέπει να διαμερισματοποιηθεί. Έγραψα ένα πολύ μεγάλο αφήγημα, ιστορικό, με μεγάλη εμπιστοσύνη στο Γιάννη Κακλέα, τον οποίο ήθελα, ήταν ο απόλυτος συνεργάτης σε αυτή τη δουλειά. Έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ιωσάδο, ναι, και τον Ανδρέα, ναι, τον Σταματόπουλο. Και ο Κακλέας ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει από αυτό το τεράστιο αφήγημα τις σκηνές οι οποίες θα είναι κομβικές για να στηθούν και να γίνει παράσταση. Ποιο παράσταση δεν μπορεί να είναι πάνω από 2,5 ώρες. Σύμφωνοι. Απλώς εμένα επίσης κάτι που μου δημιουργεί πολύ καλή διάθεση όταν το βλέπω σε παραστάσεις είναι όταν πρόκειται για υπερπαραγωγές. Γιατί συνήθως έρχονται παραστάσεις που γίνονται στην Αθήνα, έρχονται εδώ, συνήθως πιο περιορισμένες, δεν υπάρχει αυτός ο πλούτος. Και να μου πεις εντάξει, αυτό κρίνει. Όχι, μπορεί να είναι και ένα μονόπρακτο και να τρελαθείς. Αλλά όταν αυτή η παράσταση θέλει κόσμο. Εδώ λοιπόν. Ναι. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τον παραγωγό μας, τον Γιώργο τον Ισάκ, που είναι Μακεδόνας, από τη Βόρεια Ελλάδα, που συνέπραξε στην τρέλα μου να προτείνω ότι εγώ θέλω αυτό το έργο να κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Σαν φόρος τιμής και στον παππού μου που ήταν από εδώ, όταν ήρθε από τον Πόντο, και κυρίως στον ποντιακό ελληνισμό που φιλοξένησε η πόλη. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή, δεν κάναμε πρεμιέρα στην Αθήνα, κάναμε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και θα κατέβει μετά το έργο στην Αθήνα. Λοιπόν, εσείς ξεκινήσατε 23 Δεκεμβρίου. Πώς ήταν χριστουγεννιάτικα το ξεκίνημα, πώς το υποδέχτηκε ο κόσμος? Ήταν ωραίο, ήρθε κόσμος, ήρθαν γνωστοί μας, οικογένειες, άνθρωποι που παράγοντες του ποντιακού ελληνισμού, καθηγητές. Πρόεδρος συλλόγων, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουμε προσκλήσεις, μην φύγει κανείς. Μην νομίζω ότι θα περιοριστούμε μόνο στην κουβέντα. Λοιπόν, κυρία Μαραντίδη, ξεκίνησε 23 Δεκεμβρίου, αλλά θα σας έχουμε μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Έχουμε βγάλει στη Viva, ναι, προπόληση μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. Στο θέατρο Radio City όλα αυτά. Στο θέατρο Radio City. Λοιπόν, το ανακαινισμένο θέατρο. Τώρα θέλω να μου πείτε, γιατί εγώ μιλάω για μεγάλη παραγωγή και αναφέρομαι προφανώς σε ένα cast πολλών ηθοποιών και σημαντικών. Αναφέρομαι σε μουσικούς, αναφέρομαι σε σκηνικά, αναφέρομαι σε κοστούμια, σε όλα αυτά, έτσι. Θέλετε στοιχεία? Ναι, σκονάκια. Μερικά στοιχεία. Ωραία, ωραία. Ναι, τα σκονάκια σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε 23 ηθοποιούς. Έχουμε 8 άτομα ορχήστρα μαζί με τους 2 τραγουδιστές και 8 χορευτές. Μάλιστα. Αυτό είναι το team που βλέπει ο κόσμος. 200 κουστούμια. 200 κουστούμια, τα οποία περιλαμβάνουν, είναι αποτέλεσμα έρευνας του Νίκου του Χαρλάφτη, του ενδυματολόγου μας, ο οποίος έψαξε και βρήκε τον ντύσιμο των αστών της του Πόντου, των κλασικών ποντίων, των από τα χωριά, των Τούρκων, των Αρμενίων, των Ρώσων, γιατί έχουμε και αναφορά στο Ρωσικό στρατό. Όλη αυτή η ιστορία περνάει μπροστά. Βλέπουμε τώρα μερικές φωτογραφίες για το... Είναι μια ταινία εποχής, ένα θεατρικό εποχής, έτσι. Πέρα λοιπόν από εμένα, έτσι, ο Γιάννης ο Κακλέας ανέλαβε τη σκηνοθεσία και του οφείλω και το λέω και δημόσια την δραματουργική επεξεργασία για το τι θα δούμε τελικά στη σκηνή. Ο Μανώλης ο Παντελιδάκης έκανε τα σκηνικά. Άλλο μεγάλο όνομα, σπουδαίος, ναι. Ο Νίκος ο Χαρλάφτης, όπως είπα, τα κοστούμια. Τους φωτισμούς έκανε η Στέλλα η Κάλτσο. Στην κίνηση και στα χορευτικά έχουμε τη Στεφανία τη Σωτηροπούλου, που γιορτάζει και σήμερα. Χρόνια πολλά. Και βοηθό σκηνοθέτη, ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, τη Ρέα τη Σαμαροπούλου. Τέλεια. Οποία τέλεια οργάνωσε και μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά. Και μετά είναι το κάστρο ηθοποιών. Μετά έτσι έχουμε τον αδερφό Τσαχουρίδη στη Λύρα, τον Μαρθέο. Τι ωραιότερο έχω ακούσει σε Λύρα. Μουσικούς και τους ηθοποιούς που θα ήθελα να μου επιτρέψει αν έχουμε χρόνο να τους πω. Βεβαίως, από σκονάκι, γιατί είναι πάρα πολύ. Και εγώ έχω σκονάκι εδώ. Μου στέλνουν να σας ρωτήσω και για την έκπληξη, την συμμετοχή του Γρηγόρη Βαλτινού στην παράσταση. Ο Γρηγόρης ο Βαλτινός μας έκανε την τιμή να προλογίζει σε βίντεο την παράσταση.
σχολιάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου που έγραψε ο Ψαθάς. Με αυτή τη συγκλονιστική φωνή του Γρηγόρη Βαλκινού. Και το συγκλονιστικό ύφος και τη ζεστασιά που έχει. Ο Γρηγόρης είναι πόντιος. Ακριβώς. Ποντιακής καταγωγής. Τώρα έχω κάνει συνεντεύξεις, αλλά δεν το ήξερα ότι είναι πόντιος. Είναι ποντιακής καταγωγής. Και έχουμε συνεργαστεί μαζί στο βιολιστή στη στέγη. Μάλιστα. Το είχα δει, το είχα δει αυτό. Το είχαμε κάνει εδώ στο Μέγαρο. Έχουμε λοιπόν την Αθανασία την Τζουμελέκα, η οποία είναι η Ολυμπιονίκης. Τι λέτε τώρα. Ναι, ναι. Είναι και ηθοποιός, δηλαδή. Είναι ηθοποιός και η μητέρα της είναι ποντιακής καταγωγής, οπότε και αυτή επιτελεί ένα χρέος. Mm-hmm. Την Αναστασία την Πασιά, την Αργυρό τη Θεοδωράκη, το Βαγγέλη το Μάγειρο, το Βασίλη το Σταματάκι, είναι σκονάκι, έτσι. Όχι, πού να τους θυμάστε όλους τους Βασιλική τη Βέλη, που κι αυτή είναι πόντια και κάνει τη γιαγιά αγάπη και είναι πραγματικά το συγκινητικό κομμάτι, το συγκινησιακό κομμάτι της παράστασης, η γιαγιά. Πάντα η γιαγιά η πόντια ήταν πρωταγωνίστρια στη ζωή μας. Κατά τη γνώμη μου και πόντια να μην είναι, η γιαγιά, ο παππούς είναι φιγούρες που διεγείρουν συναισθήματα και τριφερότητα και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Είναι οι ρίζες μας. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί τώρα ακούμε κάτι αστυνομικά και μας πάνε αλλού για γιαγιάδες και παππούδες. Θέλουμε αυτό τη γιαγιά και αυτό τον παππού. Ο Γιώργος ο Στεφανίδης, Έκτορας Γασπαράτος, Θάνος Δεσποτόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Θοδωρής Χιτζίδης, Κέλλη Γιακουμάκη, Κίμωνας Δούσης, Κωνσταντίνα Σκανδάλη, Μιλτιάδης Μαρέτας, Μιχάλης Μάριος Γεωργίου, ο Νικόλας Ονιώτης, ο Σικχανικιάν και ο Χοβή Καραμπετιάν, που είναι δύο παιδιά αρμενικής καταγωγής, πάρα πολύ χρήσιμα για την παραστασή μας. Όλοι είναι χρήσιμοι βασικά. Και η Σοφία Αλεξανιάν, που είναι και αυτή αρμενικής και ποντιακής καταγωγής, ο Ταξιάρχης Ιαΐνης, ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, που είναι Θεσσαλονικιός και είναι ο αφηγητής μας, είναι αυτός που υποδίεται τον Δημήτρη Ψαθά στο αφηγηματικό κομμάτι που μας λέει τις αναμνήσεις του, και ο Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης, ναι. Τους είπα όλους. Να πω ότι θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, γιατί θα το ξεχάσω στο τέλος, για την Πέμπτη είναι, κυρίες και κύριοι, για την παράσταση της Πέμπτης στο Radio City, 2-3-10-8-31-062, δύο διπλές προσκλήσεις. Οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε, καλέστε τώρα για να πάτε να δείτε αυτό το υπέροχο θεατρικό, εντελώς δωρεάν από την παραγωγή και από την Βεργίνα τηλεόραση. Τώρα, κυρία Μαραντίδη, παρακαλώ. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω και το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθοκήπων Ευκαρπίας, έτσι, με χοροδιδάσκαλο τον Παναγιώτη το Μόσχο, και έχουμε και τέσσερις στον Πυρίχιο, τέσσερις χορευτές, πυρηχιστές, τον Αριστοτέλη το Σπυρίδη, τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη, τον Ελισσέο Σπυρίδη και τον Λάζαρο Ηλιάδη. Είναι μια κορυφαία στιγμή ο Πυρίχιος χορός στην παράσταση. Δεν το συζητώ έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τώρα, ο Ψαθάς είχε μιλήσει για αυτό το βιβλίο, έτσι, από την έρευνα που κάνετε κλπ. Ναι, είχε... ήταν το Καμάρον. Καμάρον, έτσι. Άρα το πόνημά του τον. Βέβαια, πήρε βραβεία. Ναι, πήρε βραβείο. Είπαμε το 67, είδαμε το βραβείο λογοτεχνίας. Λογοτεχνίας, Ακαδημία Αθηνών κτλ. Είναι ένα βιβλίο που κάθε Έλληνας πρέπει να το διαβάσει. Συγχωρήστε με, Χαρούλα Βανάκου και Νικόλαος Κυπουρός έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις για το θέατρο. Χαρούλα Βανάκου, Νικόλαος Κυπουρός έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις για το θέατρο. Θα σας περιμένουν στο Radio City την Πέμπτη. Ωραία. Ναι. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ωραίο μεγάλο βιβλίο. Στο βάθος που βλέπετε το κτίριο είναι το φροντιστήριο της Τραπεζόντος. Είναι το σχολείο, το καμάρι των ποντίων. 40 αίθουσες είχε. Και ζεστενότανε οι μαθητές από καλοριφέρ. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή. Για να καταλάβουμε. Τόσο προηγμένο σχολείο. Ναι, ναι. Κύριε Μαραντίδη, όσοι βγαίνουν, εντάξει εσείς πώς νιώθετε που είστε και συντελεστές της παράστασης, όσοι βγαίνουν, τι σας λένε, είναι μόνο συγκίνηση και μνήμες ή σας μεταφέρουν και άλλα συναισθήματα που νιώθουν. Ναι. Εκείνο που έχω ακούσει και μου αρέσει είναι ότι μάθαμε την ιστορία των προγόνων μας, ποντιακής καταγωγής. Και αυτό με ενθουσιάζει. Άρα έχει και γιατί παιδευτικό χαρακτήρα, έτσι. Έχει τελείως παιδευτικό χαρακτήρα. Και ως φιλόλογος δούλεψα πολύ πάνω σε αυτό, να μην κουράσω. Δεν ήθελα να κάνω μάθημα στον κόσμο. Ήθελα όμως εμέσως, πλην σαφέστατα, να περάσω λίγα στοιχεία. Ναι, της βέβαια ιστορίας. Η άποψή μου είναι και όλοι ξέρουμε ότι, ότι ο τρόπος έχει σημασία. Ακριβώς. Εντάξει, η ουσία, οτιδήποτε, ό,τι και αν λέμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι το πώς το μεταδίδουμε. Mm-hmm. Το να έρθει το παιδί μου, αν θέλω να μάθει για τις ρίζες του σε ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή, εγώ θα έφερνα οπωσδήποτε τα παιδιά μου να το δουν. Και φαίνονται και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί που έρχονται νέοι. Εχθές, ειδικά στην παράσταση, είχαμε πάρα πολύ νεολαία που είχαν φέρει γονείς.
νέα παιδιά, παιδιά λυκείου, ηλικία λυκείου κτλ. Εσείς τι, έχετε κάνει συγκλονιστικές επιτυχίες, έτσι να πούμε, από τις σειρές που έχουμε παρακολουθήσει. Τώρα αυτού του είδους το θέατρο, να το πω έτσι, είναι κάτι διαφορετικό, ε? Ο Γιάννης ο Κακλέας, επειδή ήξερε με ποιον έχει να κάνει, μου έλυσε τα χέρια λέγοντάς μου, επιλέξει, εσύ γράψε μου κάτι που να θυμίζει σενάριο και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Άρα ήθελε κάτι να που απλωθεί. Να απλωθεί. Έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, και μόνο από αυτό που βλέπω από τις φωτογραφίες, δεν ξέρω τίποτα άλλο, και διαβάζοντας αυτά τα λίγα πράγματα το δελτίο όμως. Τύπου, εννοείται, αυτό που μου γεννάει ότι θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφική παραγωγή. Θα γίνει. Μπορούσε να γίνει και θέλω να γίνει. Έτσι πιστεύω και εγώ, ότι πρέπει σειρά. Να γίνει. Να. Όχι πολλών επεισοδίων για να μην απλωθεί. Αλλά πραγματικά θα δουλέψω τώρα το σενάριό μου για να μπορέσει να γίνει σειρά. Άρα είστε σε μια τέτοια διαδικασία. Είμαι σε μια διαδικασία ακόμη τη δημιουργία, γιατί το θεατρικό μου πήρε 9 μήνες. Mm-hmm. Οπότε θέλω να είμαι έτοιμος. Βάλτε μας λίγο στη δουλειά σας. Πώς γράφει αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δικιά σας τη δουλειά. Παίρνει το κείμενο και μετά πώς προχωράτε. Αυτό είναι η πρώτη φορά που έκανα βιβλίο. Mm. Είναι πολύ δύσκολο το βιβλίο. Ο κόσμος νομίζει παίρνει ένα βιβλίο και. Άμα είναι θεατρικό, έχω μεταφράσει θεατρικά. Ένα θεατρικό ξένο, το μεταφράζεις και το διασκευάζεις. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών, οκ. Okay. Πόση δυνατότητα ελευθερίας έχει ο σεναριογράφος στη διασκευή πάνω? Εξαρτάται. Δηλαδή στο βιολιστή στη στέγη, να σας πω, δεν έδωσα στον εαυτό μου καμία ελευθερία, γιατί ήταν άψογο και ντυμένο το κείμενο, δεν χρειαζόταν. Χρειαζόταν λίγο να το φέρω γλωσσικά στο στόμα των Ελλήνων ηθοποιών. Mm. Αλλά ήταν ένα κείμενο άρτιο, ένα κείμενο έτσι πλατιάζει. Γι' αυτά εκεί μπορείς να κάνεις διασκευή. Γι' αυτό και υπογράφουμε ως διασκευαστές. Άλλο μετάφραση, άλλο διασκευή. Επειδή εμείς ασχολούμαστε με τη γραφή, οι δημοσιογράφοι, σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι κάτι να το μαζέψεις. Το να απλωθεί είναι εύκολο, να το κάνεις πολύ μεγάλο, να γράψεις πολλά κλπ. Να το διανθίσεις. Αλλά ακριβώς. Το μαζέψεις είναι δύσκολο πολύ. Αυτό ακριβώς ήταν, σε αυτό επενεύει ο Κακλέας, διότι όλο αυτό το δικό μου, λίγο η προγονή μου, λίγο οι μνήμες μου, λίγο το φιλολογικό, τις πολυλογίες κτλ. Όλο αυτό μόνο κάποιος που αποστασιοποιημένα θα το δει, μπορεί να το μαζέψει. Κύριε Μαραντίδη, πείτε μου διαλέξτε μου δύο ήρωες που είναι αγαπημένοι μέσα, μην πείτε όλοι, κάποιους που για σας λένε κάτι περισσότερο μέσα. Κοιτάξτε, στην παράσταση. Κοιτάξτε, η γιαγιά, που δεν είναι του Ψαθά, η γιαγιά είναι δικός μου ήρωας. Ο Ψαθάς κάνει μία αναφορά στη γιαγιά μόνο στον πρόλογο. Εγώ τη γιαγιά την ήθελα σε όλο το έργο. Μάλιστα. Η γιαγιά παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί η γιαγιά φέρει την παράδοση και η γιαγιά είναι η μόνη που κατά τη διάρκεια του έργου μιλάει λίγα κατανοητά ποντιακά, γιατί δεν είμαστε ποντιακό έργο. Η γλώσσα μας είναι η νεοελληνική. Mm-hmm. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Έχουμε όμως κλισέ εκφράσεις ποντιακές που όπως... ξέρουμε, γιαβρί μου, ρίζα. Και εγώ το λέω το γιαβρί μου, που δεν είμαι ποντία. Πολύ το χρησιμοποιώ. Βέβαια. Ναι, έλα ρε γιαβρί μου. Ναι. Γιαβρί μου και τα λοιπά. Η γιαγιά, η αγάπη, μιλάει, λέει και κάποιες εκφράσεις. Δηλαδή μαγειρεύει κάποιες... γιαγιά. Δεν έχουμε ακόμη τέτοια, αλλά εντάξει, έχουμε στα τραπέζια βγαίνουν οι δίσκοι με τα ποτά και τα λοιπά, όλα τα σεμεδάκια, αυτά ποντιακά τα κλασικά, ναι. Το νοικοκύρεμα. Ναι. Έχω δυναμία στο ρόλο και τον υποδίεται πάρα πολύ ωραία η Βασιλική Δέλη, μια παλιά, μια ηθοποιός χρόνο. Αδυναμία έχω βέβαια στον αφηγητή, γιατί είναι αυτός ο οποίος πήρε στο βάρος όλη την τρέλα της ιστορικής αφήγησης το παιδί και είπε τα μάτια παίξω, δεν έχει σκονάκια. Παίξω. Ούτε έχει το κιού. Όχι. Να το λέμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν και ο ρόλος του αφηγητή, έτσι. Ο ρόλος της μάνας του Ψαθά, η Μαρία, είναι ένας ωραίος ρόλος. Είναι η μάνα μας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί η μάνα του έκανε αυτό το έργο. Να σας πω και όλοι οι άλλοι, φαίνεται υπερβολή, λες, αλλά είναι όλα τα παιδιά εργάτες της τέχνης. Μάθανε να χορεύουνε, μάθανε να μιλάνε ποντιακά. Τι ώρα έχουνε τα ποντιακά να τα χορεύεις, μάθανε πάρα πολύ να χορεύουνε ρώσικους χορούς. Η Στεφανία η Σωτηροπούλου με το πείσμα της τους έμαθε να χορεύουν ρώσικους χορούς, κάποια αγόρια και κορίτσια. Δεν είναι εύκολο όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα προϋποθέτει αγάπη, πείσμα, πολλές πρόβες, ο Κακλέας έκανε πρόβες από αρχές Νοεμβρίου μέχρι και την προηγούμενη μέρα.
Ο Πάνος Αμαραντίδης κάνει κάτι άλλο για την τηλεόραση, προετοιμάζει κάτι αυτή την περίοδο. Όχι. Γίνονται έχω πολλά στην Αθήνα στην μια παράσταση. Τώρα. Έχω μια κομμωδία, μια αγγλέζικη κομμωδία, το Τι είδω Μπάτλερ, στο θέατρο Άλμα. Mm-hmm. Με κωμικούς ηθοποιούς. Μια χαρά, γελάμε. Ζείτε Αθήνα δηλαδή. Ζω Αθήνα, ναι. Εκεί είναι και η ψυχή πολλές φορές αυτών των εξελίξεων των θεατρικών, των μεγάλων παραγωγών κλπ. Ναι, εν τούτης όμως το πείραμα να ανεβάσουμε στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη παραγωγή, πιστεύω ότι θα πετύχει. Πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρη, εγώ δεν το συζητώ. Λοιπόν, στο Radio City, για εσάς που μου γράφετε εδώ πού κλπ, να το ξαναπούμε, στο Radio City, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, οπότε μπορείτε να πάτε και με την οικογένειά σας. Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7. Κυριακή στις 7 λοιπόν και μπορείτε να πάτε οικογενειακά. Είναι και οικογενειακές γιορτές τα Χριστούγεννα. Τώρα είναι και μια παράσταση η οποία μπορεί κάποιος να πάει οικογενειακά και μάλιστα με όλη την οικογένεια. Παππούς, γιαγιά, γονείς, παιδιά, εγγόνια. Όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μαραντίδη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για τον επίλογο.